Με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν τα ξημερώματα στη Μονή Πετράκη. Δύο αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες. Στο κτίριο, το οποίο δεν έχει αστυνομική φύλαξη, εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνο ο νυχτοφύλακας. Οι άγνωστοι πέταξαν στον προάβλιο χώρο του κτιρίου Ιεράς Συνόδου 7 μολότοφ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Οι νεαροί πλησίασαν το κτίριο της Ιεράς Συνόδου από την πλαϊνή του πλευρά, από το παρκάκι, σε μια προσπάθεια να μην καταγραφούν οι κινήσεις τους από τις κάμερες ασφαλείας. Κύκλοι της Εκκλησίας συσχετίζουν την επίθεση με την καταγγελτική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος μετά τα γεγονότα στον Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης στις 31 Ιουλίου. Μακάρι να γίνει πλήρως κατανοητό στην κοινωνία μας ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν εξυπηρετούν κανέναν και να επικρατήσει η ειρήνη και η καταλλαγή του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ευχόμαστε ο Θεός να συγχωρεί τους δράστες. Καμία πράξη βίας δεν θα γίνει ανεκτή, δηλώνει η κυβέρνηση, ενώ τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η απρόσκοπτη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας περιφρουρούνται αυστηρά από την πολιτεία. Προκαλεί αποτροπιασμό η εμπριστική επίθεση στη Μονή Πετράκη. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι η πέμπτη επίθεση που καταγράφεται μέσα σε 8 ημέρες εναντίον ιερών ναών. Η αρχή έγινε με την εισβολή 26 ατόμων στο Μητροπολιτικό Ναό της Πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πριν από μία εβδομάδα. Ακολούθησαν οι βανδαλισμοί σε ιστορικούς ναούς στο κέντρο της Αθήνας, όπου ομάδα αγνώστων έσπασε τζάμια και πέταξε μπογιές, αλλά και η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού σε ναό της Κρήτης. Οι αντιξουσιαστές, με ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις αυτές ως απάντηση στην Εκκλησία και τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, που στράφηκαν ενάντια στον κόσμο της αλληλεγγύης, όπως υποστηρίζουν. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλύπτει τους αντιξουσιαστές. Η αποθράσινσή του συνδέεται με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας, αρνείται να καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα βίας και ανομίας. Με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητων Ελλήνων και την ανοχή στελεχών της στη βία, η χώρα μοιάζει ξέφραγο αμπέλι, έρμεος στις ορέξεις της κάθε ομάδας. Ενέργειες που στοχοποιούν ιερούς ναούς προσβάλλουν βάναυσα το θρησκευτικό συνέστημα και την πίστη των Ορθόδοξων Ελλήνων και προφανώς δεν γίνονται ανεκτές. Για τις 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η αυτόφορη δίκη του Μάριου Σεϊσίδη και του Κωνσταντίνου Σακά λόγω της απουσίας των αστυνομικών μαρτύρων κατηγορίας. Ο Γιώργος Καραϊβάς έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ για το τι σημαίνει για τις αρχές η σύλληψη των δύο και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες. Γιώργο. Και σας μεταφέρουμε, Ρίτσα, επακριβώς αυτά τα οποία λένε υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας και λένε συγκεκριμένα. Το ενδιαφέρον για Σακά και Σεϊσίδη έχει πλέον εξανεμιστεί αφού έχουν συλληφθεί, όπως λένε στον Αντένα, υψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάς, που με πλάγιο τρόπο παραπέμπουν στο επόμενο κεφάλαιο που παραμένει ανοιχτό, εγκυμονώντας μεγαλύτερους κινδύνους και έχει ένα όνομα, αυτό της Πόλας Δρούπα. Και η διάβαση από το ένα κεφάλαιο στο άλλο προϋποθέτει την ιχλυλάτηση της διαδρομής από τις προηγούμενες στις επόμενες σελίδες. Όπως εξηγούν οι ίδιοι αξιωματικοί, εφαλτήριο αποτελεί η διαφαινόμενη κατάληξη των δύο συλληφθέντων, που κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα ήταν ένα κάμπινγκ στην Ελαφώνησο. Ποτέ αυτού του είδους οι καταζητούμενοι και ειδικά για τρομοκρατία δεν πηγαίνουν κάπου αν δεν έχει αναπτυχθεί γύρω τους ομπρέλα προστασίας, αποφαίνονται οι ίδιοι αξιωματικοί για να προχωρήσουν στον παρακάτω, λογικό κατά τα φαινόμενα συσχετισμό. Από τη στιγμή, λένε, που είμαστε βέβαιοι με ακρίβεια ότι ο Σεϊσίδης και Μαζιώτης έχουν συνεταιριστεί σε ληστείες, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι πως έχουν και κοινά δίκτυα υπόθαλψης. Άρα, για την αντιτρομοκρατική, το κάμπινγκ των φίλων στην Ελαφώνησο δείχνει είτε και ανοίγει τον δρόμο προς την Πόλα Ρούπα. Προϋπόθεση είναι βέβαια να βρεθούν ποιοι ήταν αυτοί που θα τους υποδέχονταν. Για το συγκεκριμένο σκοπό, μάλιστα, αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται εδώ και αρκετές ώρες στο νησί του νοτιοανατολικού άκρου της Πελοποννήσου, αναζητώντας στοιχεία και κυρίως νέα ονόματα. Μπάνες χτυπούν, πελώριες φλόγες στυλίγουν τα σπίτια. Κόλαση φωτιάς μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λευκάδα. Η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα από το ένα σπίτι στο άλλο, παραδομένο στις φλόγες στο κέντρο της πόλης. Πυροσβέστες και κάτοικοι ανεβαίνουν σε γειτονικό κτίριο με τη μάνικα στα χέρια, ρίχνουν νερό από τη μία στέγη στην άλλη. Τα σπίτια στην περιοχή είναι ξύλινα, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκτείνονται συνεχώς παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
Οι γείτονές μας είναι σε απελπιστική κατάσταση. Ο κόσμος έχει πάθει ζημιά, καταστροφή, καταστραφήκανε. Η παλιά εκκλησία της Παναγίας των Ξένων εκενώνεται. Αντικείμενα και εικόνες μεταφέρονται από το εσωτερικό του ναού σε ασφαλέ σημείο. Μια ιστορική ενορία, ιστορική γειτονιά, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη. Τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης. Η επιχείρηση κατάσβεσης γίνεται από απόσταση. Ώρα που είχαν καεί όλα, τι να το κάνω. Απαράδεκτο. Κατάλαβες. Απαράδεκτο. Η ολιγορία. Δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση ούτε από την πυροσβεστική, ούτε από τη ΔΕΗ. Η δυσκολία πρόσβασης καθιστά αναγκαία την επιστράτευση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Έριξον, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε κατοικημένη περιοχή. Η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε σοφίτα σπιτιού επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικά κτίρια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τρία παραδοσιακά σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ζημιές υπέστηκε ο παλιός ιστορικός κινηματογράφος της Λευκάδας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγη ώρα. Κορακάκι. Άννα Κορακάκι. Άννα Μπον Κορακάκι. Πρωτοθύκρια Σκοπόβολης. Έτσι συστήνονταν μέχρι χθες. Σήμερα είναι η χάλκινη Ολυμπιονίκη στη Σκοποβολή. Άννα Κορακάκη! Η Άννα Κορακάκη άφησε το ελληνικό της στίγμα και ύψωσε τη γαλανόλευκη στον ουρανό του Ρίο. Πήρα μετάλλιο. Το χρώμα δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι δεν έχει. Σε τέτοιες διοργανώσεις τόσο ψηλό επίπεδο, είμαι στο βάθρο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο δρόμος προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Σκληρή προπόνηση ακόμα και σε νταμάρι για να σκαρφαλώσει στο τρίτο σκαλί του βάθρου και να σκορπίσει χαμόγελα σε όλη την Ελλάδα που πανηγύρισε για πρώτη φορά μετάλλιο στη Σκοποβολή μετά το 1920. Και όταν έφτασε στο Ολυμπιακό χωριό, γνώρισε την αποθέωση από την ελληνική αποστολή. Αύριο είναι έτοιμη να σκοπεύσει το δεύτερο Ολυμπιακό μετάλλιο στο αγώνισμα των 25 μέτρων. Η αγκαλιά του πατέρα και προπονητή της, Τάσου Κορακάκη, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της, ήταν η καλύτερη επιβράβευση για την ωραία Άννα. Ήταν πολλές όμως οι φορές που στερούνταν το αυτονόητο στους αγώνες, δηλαδή το προπονητή της. Έπαιξε το χωριστικό ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα μεγάλο μου παράπονο. Για αρκετά χρόνια δεν τον είχα στους αγώνες έτσι μαζί μου. Η επιτυχία της Άννας βρήκε τη μητέρα της στο χωριό από όπου κατάγεται, στην Υγρήτα Σερών. Τα ευχάριστα νέα κυκλοφόρησαν γρήγορα, φίλοι και συγγενείς έτρεξαν κοντά της, ένα μικρό γλέντι στήθηκε και κράτησε μέχρι το πρωί. Να έχει δύναμη, να έχει την όρεξη να συνεχίσει να δουλεύει, νομίζω πως την έχει. Είναι πολύ μικρή ακόμη και νομίζω ότι το μέλλον της είναι χρυσό. Νομίζω πως ήταν απλά μόνο η αρχή. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που έκανε. Μας έκανε όλους τους περήφανους, χαρούμενους. Το γλεντάμε ακόμα μέχρι τώρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί το πέρα από τις διακρίσεις που μας φαίνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, το Ολυμπιακό μετάλλιο ήταν κάτι που άξιζε περισσότερο για εκείνη. Θερμά συγχαρητήρια τόσο για τη μεγάλη Ολυμπιακή επιτυχία και διάκριση, όσο και για την όλη αξιοθαύμαστη προετοιμασία και προσπάθεια. Καλή συνέχεια στα 25 μέτρα. Είναι μόλις 20 χρονών και πάντα όνειρό της ήταν να κατακτήσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. I wish I knew, I get to know what I'll be doing in 10 years from now, but I hope to be a gold medalist in the Olympic Games. Κάτι που δεν φανταζόταν στα 12 της, όταν μετά από ένα τραυματισμό στα πόδια με την παρότρινση του πατέρα της, έπιασε για πρώτη φορά στα χέρια της πιστόλη. Είπε να δοκιμάσω, έκανα εγώ εξ αρχής διαφορετικά αθλήματα, ασχολήθηκα με το στίβο, με το βόλεϊ, και μου είπε, επειδή είχα πρόβλημα με τα πόδια μου, μου είπε να πάω στο σκοπευτήριο μία μέρα για να δοκιμάσω και έτσι ξεκίνησα. Από τότε, σαν άλλη Λάρα Κρόφτ, ξεδίπλωσε το φωνικό της ταλέντο. Αν έχω σκοτώσει άνθρωπο. Όχι. Τώρα βέβαια είναι ένα στον τρίτο, κάνει πολύ φασάρια τα βράδια,
Τις ελπίδες πάντως των αντιπάλων της τη σκότωσε. Τώρα, νεκροί βρέθηκαν 20 μέρες μετά την εξαφάνισή τους πατέρας και κόρη στην Ηλία. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή της Ανδραβίδας. Τραγική κατάληξη στο θρίλερ της εξαφάνισης πατέρα και κόρη, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί από τις 16 Ιουλίου από την περιοχή Δουνέικα Ηλίας, καθώς εντοπίστηκαν νεκροί σε αγροτική περιοχή. Αρχικά βρέθηκε σήμερα το πρωί από αγρότη η σωρός της 44χρονης Ελένης Λοϊζίδου σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο χωριό Μπόρση του Δήμου Αδραβίδας. Αμέσως έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που εντόπισαν σε απόσταση 400 μέτρων το αυτοκίνητο του πατέρα της και μέσα το άψυχο σώμα του. Ο 68χρονος άνδρας έφτασε μαζί με τη 44χρονη κόρη του σε αυτό εδώ το σημείο. Κατέληξε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού. Η 44χρονη κόρη του βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά, αφού φάνηκε πως έκανε μια προσπάθεια για να βγει στο χωριό. Πήγα κοντά και ήταν μια γυναίκα πτώμα, έτσι κάτω, σε αποσύνθεση. Δεν είδατε δηλαδή το αυτοκίνητο εσείς? Όχι. Μετά παρέα με τον αστυνόμο, 500 μέτρα πιο κάτω, βρήκαμε και το αυτοκίνητο πάλι με το άλλο πτώμα μέσα, με ανοιχτή την πόρτα. Τα πόδια κάτω από το. Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκαν και στη συνέχεια έχασαν τη ζωή τους πατέρας και κόρη. Κανείς δεν γνωρίζει το γιατί ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς απέχει από το σημείο που χάθηκαν 40 χιλιόμετρα. Είναι πολύ περίεργο πώς φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Στον Αλφα μίλησε η τραγική σύζυγος και μητέρα που εδώ και 20 μέρες αναζητούσε ένα σημάδι ζωής των ανθρώπων της. Με διαπίστωσαν το πρωί και μου είπαν ότι τους βρήκανε πεθαμένους. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής? Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχουν. Είχαν δείξει κάποια σημάδια κατάθλιψης ή ο σύζυγος ή η κόρη σας? Η κόρη μου, ναι, ψυχολογικά προβλήματα έχει το παιδί. Μια κατάθλιψη. Είχε ζητήσει η κόρη σας να πάει στην εκκλησία, σωστά? Ναι. Και πήγαν στον Εσπερινό, τους είδαν δηλαδή στην εκκλησία τη συγκεκριμένη? Ναι, τους είδαν, ναι. Και μετά λέει στους γειτόνους ότι φεύγω εγώ τώρα. Έφυγε και μετά δεν τον ξαναείδα. Ήδη διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Αμαλιάδας, την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου και το Αστυνομικό Τμήμα Λεχενών, ενώ φως στο μυστήριο αναμένεται να ρίξουν και τα αποτελέσματα της νεκροτομής των δύο σωρών.